ως γνωστόν, η Χίος έχει πληγεί από πολύ μεγάλες πυρκαγιές και το 2012, εκεί ήταν βεβαίως το μεγάλο πατατράκ, αλλά και το 2016 με την πολύ μεγάλη φωτιά ναυμή που είχαμε, που ξεκίνησε από Σιδηρούντα και κατέληξε κάτω στα Μεστά. Εμείς έχουμε μια συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο για να ερευνήσει αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή κατολισθητικά και πλημμυρικά, τα οποία είναι συνέπεια και απόρρια των καταστροφικών αυτών πυρκαγιών. Ήδη έχει προχωρήσει, όσον αφορά τυχείο πάντα, γιατί και στη Λέσβο υπάρχει κάτι αντίστοιχο, έχει προχωρήσει, έχει ολοκληρωθεί θα έλεγα περίπου το μισό όλης αυτής της διαδικασίας. Έχουν συμπεράσματα, δηλαδή το Πανεπιστήμιο έχει συμπεράσματα και συγκεκριμένα ο κύριος Λέκας, ο οποίος προείσταται αυτής της προσπάθειας και αυτής της διαδικασίας. Θα παρουσιαστούν 16 του μηνός στο επιμελητήριο της Λέσβου και με τηλεδιάσκεψη το επιμελητήριο της Χίου όλες αυτές οι έρευνες και τα αποτελέσματά τους. Εγώ θέλω να πω για να κατανοήσει και ο κόσμος ποιο είναι το διατάφτα αυτής της ιστορίας. Μετά την ολοκλήρωση όλων αυτών των ερευνών, που πιστεύω ότι δεν θα πάει αρκετά μακριά την φετινή χρονιά, νομίζω ότι τους επόμενους μήνες θα έχουμε πλέον μία ολοκληρωμένη εικόνα και τις προτάσεις από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο για τι πρέπει να γίνει σε όλες αυτές τις περιοχές που έχουν αυτά τα θέματα, δηλαδή κατολισθητικά και πλημμυρικά, δηλαδή αντιπλημμυρικά, για να δούμε τελικά τι θα κάνουν, τι θα γίνει στη συνέχεια. Εμείς ήδη έχουμε βάλει ένα ποσό της τάξης των 300.000 στο φετινό τεχνικό πρόγραμμα. Είναι αυτό που λέω, το φρονίμο τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Και πάντοτε έτσι τα δάχτυλα επί των τύπων των λίλων. Όχι σε φανταστικά έργα, ούτε σε πράγματα τα οποία είναι απραγματοποιητά. Έχουμε βάλει λοιπόν 300.000 για να γίνει μελέτη επί των προτάσεων και συμπερασμάτων όλης αυτής της διαδικασίας για τις περιοχές, το ξαναλέω, που επλήγησαν το 2012 και το 2016. Η μελέτη λοιπόν που θα γίνει και θα καταδείξει πού και πώς πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις είναι αυτό που εμείς θα λάβουμε υπόψη και φυσικά με τα ανάλογα κονδύλια θα γίνουν οι παρεμβάσεις, πολύ σημαντικές και πολύ δυνατές παρεμβάσεις. Αρκεί να σας πω ότι η περιοχή της Σιδηρούντας έχει σοβαρότατα κατολισθητικά φαινόμενα εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν το 2016, αλλά και κάποια άλλα προβλήματα σε κάποιες άλλες περιοχές, ούτως ώστε να καταλήξουμε πλέον σε παρεμβάσεις συγκεκριμένες για να μπορέσουμε και να επουλώσουμε και να διορθώσουμε πράγματα. Είπα προηγουμένως ότι εμείς βαδίζουμε με τα δάχτυλα επί των τύπων των ύλων. Τι εννοώ? Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα βάλαμε πλάτη και ειδικότερα για τους μαστιχοπαραγωγούς στα Νότια, σε συνεργασία με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Ήλθαν κάποια χρήματα τα οποία πήγαν και θα πάνε, γιατί εκκρεμούν και κάποιοι ακόμα, στα μαστιχοχώρια, είτε με ανασκηνώσεις είτε με οτιδήποτε. Άρα λοιπόν το διατάφτα είναι πάρα πολύ θετικό. Εκεί που χρωστάμε είναι Σιδηρούντα. Και το λέω και το εννοώ, έχει πληγεί. Είχαμε και ένα τραγικό θάνατο μαζί με τραυματισμούς από την πυρκαγιά του 2016. Εκεί χρωστάμε και είναι μια περιοχή που πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα. Έχουν γίνει κάτι, αλλά είναι μικρά. Είναι μικρά και είναι και ελάχιστα. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα δώσουμε αυτό το οποίο πρέπει και στη συγκεκριμένη περιοχή.